Έξι επιλογές. Έξι. Ε, ναι, δύο σήμερα, δύο αύριο. Εντάξει. Δεν θα ανοιχτούμε και ιδιαίτερα. Κάνε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά από La Liga, Real Sociedad, Real Madrid. Εδώ... Θα δώσεις σίγουρα. Ναι. Επειδή εγώ σε έχω γεννήσει στοιχηματικά, Ντένις Μάρκο, παρότι εσύ είσαι ο tipster και εγώ είμαι ένα τίποτα. Ναι. Θα πας κόντρα στη Βασίλισσα, θα δώσεις άσοχη και γκολ-γκολ. Ωραία, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Καθάρισμα. Με ξεφθύλισες, με διέλυσες, με καθάρισες. Τι έρχομαι. Είσαι καλά, είσαι η συνήθεια που έγινε λατρεία, πάμε. Φανταστικός. Ε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, τα είπες. Καλά, δεν άσοχη, είναι. Άσοχη και γκολ-γκολ στο 2.50. Β' Βραζιλιάς, απόψε. Σπορτ Ρεσίφε Βιλανόβα. Ξεκίνησε δυνατά η Βιλανόβα. Θα προσπαθήσει να είναι από τις ομάδες που θα δώσουν μεγάλη μάχη για να ανέβουν στη Σέρια. Βέβαια, πάει σε μια έδρα που έχει ξεχάσει ποτέ κέρδισε τελευταία φορά. Η Σπορτ Ρεσίφε μπήκε δυνατά και η ίδια στο πρωτάθλημα. Σε ένα μάτσο ροντέο κέρδισε την Αμαζόνας. Βέβαια, μετράει, ανοίγουν αρκετά τα παιχνίδια της. Θεωρώ ότι θα σπάσει αυτή η αρνητική παράδοση που έχει χτίσει η Βιλανόβα. Είναι σε καλή φάση. Πήθη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήταν καλή και στο πολιτιακό της πρωτάθλημα. Το goal-goal κυκλοφορεί σε αποδόσεις outsider, οπότε μπορεί να μπει στο παιχνίδι μας. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο 2.15. Πάμε λίγο Japan, Τσερέζο Ζάκα, Γιοκοχάμα Μαρίνος. Σπατάλησαν πάρα πολλές δυνάμεις η Γιοκοχάμα Μαρίνος. Κατάφεραν να προκριθούν στο τελικό του Champions League στα πέναλτι. Και θα αντιμετωπίσουν την Αλαΐν εκεί πέρα. Η Τσερέζο είναι μια ομάδα που έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Έχασε την προηγούμενη αγωνιστική από την Αγκόγια. Είναι κάπως ισορροπημένα τα παιχνίδια της. Δεν ανοίγουν εύκολα στο σκορ. Ωστόσο, είναι ένα μάτς που παραδοσιακά έχει γκολ-γκολ και μπορεί να μπει στις επιλογές μας στις 9 το πρωί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 65 το γκολ-γκολ σε αυτό το μάτς. Επιστρέφουμε Βραζιλία, αυτή τη φορά πάμε Μπραζιλεϊράο, Serie A, Cuiabá, Atlético Mineiro. Μου φαίνεται πάρα πολύ υψηλό το over στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 2.50 κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, η Atlético Mineiro είναι μέσα στα φαβορί για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Πολύ ποιοτική ομάδα, ανεβασμένο στο σκάρπα. Η Cuiabá, ναι, είναι μια ομάδα που παίζει σφιχτά λίγο το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ποντάρει πάρα πολύ στην έδρα της. Το προηγούμενο διάστημα είχε βγάλει αρκετά over. Για τα δεδομένα του παιχνιδιού, εμένα μου φαίνεται αρκετά υψηλό και μπορεί να μπει στο παιχνίδι μας. Επιστρέφουμε Τζαπάν. Κυριακή πρωί, Γκάμπα Οζάκα Κασίμα. Ψάχνει κάποιο τρόπο να αντιδράσει η Κασίμα. Η Γκάμπα βγάζει μαζεμένα over από την πλευρά της. Και είναι ποτέ έτσι, ποτέ αλλιώς, βέβαια, και οι δύο ομάδες δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη με την ανασταλτική λειτουργία τους. Στις 9 το πρωί και το συγκεκριμένο παιχνίδι την Κυριακή, και εδώ πέρα πάμε με το goal-goal, το οποίο βέβαια εδώ είναι πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το μάτς της Τσερέζο που είπαμε νωρίτερα. Στο 2 το goal-goal στον Γκάμπα Οζάκα Κασίμα. Και κλείνω με το παιχνίδι της Φορταλέζα με την Μπραγκαντίνο για τον Μπραζιλεϊράο το βράδυ της Κυριακής. Ομάδα έδρασε η Φορταλέζα. Σε καλή φάση βέβαια και η Μπραγκαντίνο, ωστόσο ποντάρω πολύ στη δυναμική που βγάζει εντός έδρας η Φορταλέζα και ο Άσος σε αποδόσεις φαβορί, αλλά κοντά στο διπλασιασμό εμένα μου κάνει. Αυτά τα λίγα λοιπόν για σήμερα. Real Sociedad, Real Madrid, άσοχη και γκολ γκολ. Sport Recife Villanova, γκολ γκολ από τη Β' Βραζιλίας. Η Ιαπωνία, Τσερέζο Ζάκα, Γιοκοχάμα Μαρίνος, γκολ γκολ. Cuiabá, Atlético Mineiro, over από Αλφα Βραζιλίας. Και την Κυριακή, Γκάμπα, Οζάκα, Κασίμα, η Ιαπωνία πάλι, goal-goal. Και Φορταλέζα, Μπραγκαντίνο, άσος.